πεις ελεήθη επαϊδών οφειόδικτων και πάντας τους προσάγοντας θηρίης, ούτως των προσπορευόμενων ανδρή αμαρτωλό και συμφυρόμενων εν τες αμαρτίες αυτού. Δηλαδή, ποιος θα λυπηθεί των μάγων που γοητεύει, γητεύει τα φίδια όταν τον δαγκώσουν, ή τον θηριοδαμαστή όταν τον πληγώσουν τα θηρία? Έτσι συμβαίνει και με εκείνον που συναναστρέφεται με αμαρτωλούς και συμφύρεται με την αμαρτία. Ποιος αλήθεια θα τον λυπηθεί όταν πάθει κακό? Το νόημα των στίχων είναι ότι ο άνθρωπος μόνος του διαλέγει το κακό του περιβάλλον και την αμαρτία παρά τις συμβουλές των άλλων, αυτός να θέλει να επιμένει. Προσέξτε λοιπόν, μόνος του διαλέγει ο άνθρωπος το περιβάλλον του και παρά τις συμβουλές, επαναλαμβάνω, να επιμένει να μένει με το περιβάλλον που διάλεξε. Όταν θα πάθει το κακό, τότε ποιος θα τον λυπηθεί? Διότι φίδια, κατά το παράδειγμα που είπε ο ιερός συντάκτης, είναι η αμαρτωλή. Είναι και οι αμαρτίες που οι αμαρτωλοί επιτελούν. Αν λοιπόν κάνεις παρέα με αμαρτωλούς ανθρώπους μακριά από το Θεό και πάθεις κακό, ποιος σου φταίει? Όπως και εκείνος ο οποίος μαγεύει τα φίδια, είναι εκείνοι που παίρνουν τα φίδια και τους και τα γοητεύουν, είναι εκείνοι που τραγουδούν κάποια τραγούδια γοητευτικά. Γοητεύω θα πει μαγεύω, και το φίδι δηλητηριώδη, όπως είναι οι οχές παραδείγματι, που κουνούν το κεφάλι τους έτσι, σηκώνονται πάνω ψηλά, κουνούν το κεφάλι σαν να νανουρίζονται από το συρριγμό και τραγούδι που τις κάνει ο γόητας, όπως είναι στις Ινδίες οι φακίρες και δεν ξέρω τι. Αν αυτός κάποια στιγμή δεν προσέξει και τον δαγκώσει το φίδι, ποιος του φταίει? Άνθρωπε, με τα φίδια ασχολείσαι. Ή ο άλλος είναι θηριοδαμαστή. Κάποια στιγμή για κάποιο λόγο το ζώο αγριεύει, δεν προλαβαίνει αυτός να σωθεί, τον αρπάζει και τον τρώει. Άνθρωπε, ποιος σου φταίει? Να γίνεις θηριοδαμαστής. Αυτό θέλει να πει εδώ, δηλαδή πας με ανθρώπους που είναι άγρια θηρία, είναι φίδια. Θα πάθεις κακό, κάποια μέρα θα πάθεις κακό. Ποιος σου φταίει? Θα γύριζες να μας ζητήσεις να σε λυπηθούμε τον καιρό που σου λέγαμε να προσέξεις? Βέβαια, από χερεκακία δεν θα πούμε στον άλλον ότι πόσο χαίρομαι που το έπαθες. Ένας γονιός όμως μπορεί να το πει στο παιδί του: χαίρομαι που το έπαθες, για να βάλεις μυαλό. Βέβαια, ένας άλλος, ένας πνευματικός, εύκολα δεν μπορεί να το πει. Αλλά πολλές φορές το έχω κάτω από τη γλώσσα μου να το πω σε κάποιους ανθρώπους που τους επέστησα την προσοχή: μη το κάνεις, μη πηγαίνεις, μη πηγαίνεις, μη το κάνεις. Όχι, όχι, και δεν λέγω τι σου έλεγα. Δεν το λέγω πολλές φορές, γιατί βρίσκουμε τους ανθρώπους μπαραλιασμένους. Άντε να μην σε ελπίζω και εγώ από πάνω, παρότι θα έπρεπε να σου το πω. Να σου το πω, να σου γίνει μάθημα. Διότι δυστυχώς έτσι τα πράγματα είναι. Οι άνθρωποι αυτοί γιατί κινούνται έτσι? Διότι διαθέτουν μία αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι δεν έχουν να πάθουν τίποτε το κακό εάν έτσι κινηθούν. Άλλοι πατέρες λένε ότι ο εις εαυτόν θαρών πεσείται πτώμα εξαίσιον. Εκείνος ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, αυτός θα πέσει πτώμα. Πτώμα θα πει πτώσεις, από το πτώσεις. Δηλαδή θα πέσει φοβερά, υπερβολικά θα πέσει. Και πράγματι έτσι γίνεται. Συμβουλεύει ο παροιμιαστής, δηλαδή ο συγγραφέας του βιβλίου Παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης: ΙΕ, μη ζηλώσεις κακούς άνδρας, μη δε επιθυμήσεις είναι με ταυτόν. Παιδί μου, λέγει, μη ζηλέψεις τους κακούς ανθρώπους, ούτε ακόμη να επιθυμήσεις να είσαι στη συντροφιά τους. Διότι αλλιώτικα
θα πάθεις πολύ κακό βέβαια, και τότε κανείς δεν θα σε λυπηθεί. Ο λαός λέγει, όπως έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς. Και ακόμη λέει ο λαός, όποιος ανακατεύεται με τις κότες, συγγνώμη, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνει κότες. Είναι πάρα πολύ σοφές αυτές οι συμβουλές. Να σας πω την αλήθεια μου, ο πατέρας μου πολλές φορές μου έλεγε, όπως τρως θα κοιμηθείς. Ίσως γιατί παρατηρούσε κάποιες παραλήψεις μου και τα λοιπά. Αν τι να σας πω. Να σας πω ότι κάθε φορά που στρώνω το κρεβάτι μου, θυμάμαι την παροιμία και λέω, όπως τρώσεις θα κοιμηθείς. Λέω στον εαυτό μου. Τώρα βεβαίως δεν ξέρω πως έστρωσα τη ζωή μου για να κοιμηθώ, αλλά εν διάστη περιπτώσει θυμάμαι την παροιμία αυτή του πατέρα μου. Και πράγματι, αν κακοστρώσεις το κρεβάτι σου, δεν θα κοιμηθείς καλά. Και αν κακοστρώσεις τη ζωή σου, δεν θα περάσεις καλά. Πως είναι εκείνοι οι άνθρωποι που από την αρχή της ζωής των δυστυχώς ξεκινάνε άσχημα. Ξεκινάνε με περιπέτεια και στον χώρο του επαγγέλματος, αλλά και των σπουδών, ό,τι είναι, αλλά και στον χώρο του γάμου. Πηδάνε πολλά παλούκια, και ξέρετε τι λέει η σχετική παροιμία με τα πολλά παλούκια που πηδάει κανείς, και μετά δεν στρώνει η ζωή τους, διότι ένα παλούκι πώς να το κάνω να τους βρήκε. Και κατόπιν δεν πάνε καλά στη ζωή τους. Και μετά μπορεί να στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, να γίνονται κοινωνικοί άνθρωποι. Αδελφέ μου, γιατί γίνεσαι αντικοινωνικός? Σου λέει κανείς, όπως έστρωσες, κοιμήθηκες. Αυτό είναι όλο, όλο. Γι' αυτό θα λέγαμε ένας τέτοιος χαρακτηρισμός, ή αν θα έπρεπε να μπει ένας χαρακτηρισμός ή κάποιοι χαρακτηρισμοί σε έναν τέτοιον άνθρωπο, θα μπορούσαμε να τον πούμε αθεράπευτα εγωιστή, αφού δεν βάζει μυαλό, ή ακόμη κακοκέφαλον και ανόητον.